όλοι θέλω να μου πεις τι απασχολεί τις περισσότερες γυναίκες, αν και εγώ πιστεύω πως είναι η κυταρίτιδα. Κοίταξε, η κυταρίτιδα είναι πολύ παραγωγική, είναι γένος θηλυκού. Είναι αλήθεια ότι οι ορμόνες είναι αυτές που επηρεάζουν πιο πολύ, όμως επηρεάζουν και άλλα πράγματα, όπως είναι διατροφή, γυμναστική. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει κυταρίτιδα. Οπότε διορθώνεται, η κυταρίτιδα είναι συνδυαστικό, θέλει και διατροφή και άσκηση. Θέλει σίγουρα και συνδυασμό θεραπείων και θέλει και διατροφή, θέλει άσκηση. Πρέπει να φτιάξουμε το μυϊκό μας ιστό έτσι ώστε να είναι το πόδι είτε ο γλουτός λίγο πιο φουσκωμένος για να κρατάει το δέρμα. Αλλά ξέρεις Μαρία μου, δεν είναι μόνο θέμα κυταρίτιδας αυτό που απασχολεί πιστεύω. Είναι και η χαλάρωση, είναι και η κυταρίτιδα και πολλές φορές όλη αυτή η άποψη του φλοιού του πορτοκαλιού που μπερδεύεται, γιατί είναι και χαλάρωση και αυτή η μεγάλη κατακράτηση υγρών που επιδεινώνει την κυταρίτιδα. Και πώς αυτό λοιπόν μπορούμε να το διορθώσουμε? Θα το διορθώσουμε με ένα συνδυασμό θεραπείων. Είμαι πολύ περήφανη για την καινούριο συνδυασμό θεραπείων, το οποίο πρωτόκολλο λέγεται D-Shape, γιατί περιλαμβάνει και εξάλληψη και βελτίωση της κυταρίτιδας και μια πολύ ωραία λύση για το θέμα της χαλάρωσης, αλλά και μια αύξηση όγκου στα σημεία τα οποία χρειάζεται για να φαίνεται και πιο ανορθωμένος ο γλουτός, αλλά και το υπόλοιπο πόδι πιο σωστό. Τι είναι το D-Shape? Το D-Shape είναι συνδυασμός τριών ή τεσσάρων θεραπείων. Αν ξεκινήσουμε από το λακκουβάκι της κυταρίτιδας, που μπορεί σε μια συνεδρία να εξαλειφθούν, είναι το Sferofill, το οποίο στην άκρη του περιλαμβάνει μια μικροβελόνα που σπάει τις ινώσεις της κυταρίτιδας, εγχύοντας και ένα μικρό ποσοστό κολαγενάσης. Οπότε αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι η μείωση της χαλάρωσης, που αυτό γίνεται με τα νήματα, τα καινούρια της καπρολακτόνης, διπλή βελονίτσα, διπλό νήμα μέσα σε μια βελόνα. Στοχεύουμε πάνω από το γόνατο, εκεί που ταλανεύει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό τις γυναίκες, ναι, στο άνω μέρος του γονάτου ή στο ιστορικό των μυρών. Και μετά το τρίτο βήμα θα ήταν το πολυγαλακτικό οξύ, είναι οι ενέσεις πολυγαλακτικού οξέως, οι οποίες βοηθάνε στο να αυξήσουν τον όγκο ή μπορούμε να τις συνδυάσουμε και το λίπος. Όταν υπάρχει ο ασθενής, έχει ποσότητα λίπος που μπορεί να μεταφερθεί, είτε το λίπος είτε το πολυγαλακτικό οξύ. Άρα, τρία βήματα τα οποία ανάλογα με το πρόβλημα μπορούμε να τα συνδυάσουμε για να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα όμως για όλα αυτά? Το αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου με το λίπος κρατάει αρκετά χρόνια, γιατί το βάζουμε σε ειδικό βάθος. Το πολυγαλακτικό οξύ περίπου στα 2. Τα νήματα συνήθως όλοι μου όλα αυτά τα χρόνια που έρχονται πίσω, μετά από τα 2 χρόνια έρχονται και κάνουν ξανά τη θεραπεία, γιατί κάνοντας τη γυμναστική μπορούν να διατηρήσουν το αποτέλεσμα. Θα έλεγα λοιπόν περίπου στα 2 χρόνια. Και όλα αυτά σε μία συνεδρία ή χρειάζονται πολλές? Ανάλογα το πρόβλημα, αλλά μπορούμε και με μία συνεδρία, αν μιλήσουμε για τα νήματα ή για το Sferofill, να πάμε πολύ πολύ καλύτερα και δεν χρειάζεται επανάληψη. Αν βάλουμε μαζί όλο το συνδυασμό, θα χρειαστούν με 2 με 3 επισκέψεις. Όχι πολλές. Όχι πολλές. Και από θεραπεία? Η αποθεραπεία μπορεί να υπάρξει λίγο ένας μικρός μόλοπας σε κάποια σημεία, ειδικά για το θέμα του Sferofill, αλλά υπάρχουν κάποια συστατικά τα οποία μπορούμε να δώσουμε κάποια συμπληρώματα που θα μειώσουν την πιθανότητα να κάνει μελανιά μόλοπα. Ντόλη, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε.